Απελπιστική είναι η κατάσταση και στη Φαρκαδόνα. Πριν από λίγο, ο Χρήστος Στρατουλάκος κατάφερε να φτάσει στην αποκλεισμένη από τα νερά περιοχή. Χρήστο. Ακριβώς, Γιάννη, δείτε λοιπόν εδώ την εικόνα. Πολύ νερό, εγκλωβισμένοι κάτοικοι. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπου είναι εδώ, προσπάθησαν και έφεραν ανθρώπους οι οποίοι για 3-24 ώρες ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Δείτε, Γιάννη, πόσο νερό είναι εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Το μισό χωριό στην ουσία έχει πλημμυρίσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Κόσμος είχε ανέβει στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο προκειμένου να αντέξει από αυτές τις συνθήκες. Τουλάχιστον, όπως μας λένε κάτι και εδώ πέρα, όλες αυτές τις μέρες είχαν πρόσβαση και σε φαγητό αλλά και σε τρόφιμα και σε νερά. Και δείτε οι εικόνες που βλέπουμε αριστερά στην οθόνη μας είναι αυτές που μας έστειλες πριν από λίγο και αποδίδουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει υποστεί η Φαρκαδόνα. Ακριβώς, και δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, Γιάννη. Έτσι, να ξεκαθαρίσουν, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι πάρα πολύ το νερό το οποίο έχει πέσει. Από τον Ποινιό είχαμε εδώ πέρα την υπερχείληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά σε τέτοια έκταση είναι η πρώτη φορά. Και να σου πω ότι και στην Ποινιάδα τα πράγματα που είναι δίπλα από εδώ είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση στο συγκεκριμένο χωριό. Πολύ δύσκολη νύχτα και εκεί. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Στρατουλάκο.